Αυτά είναι τα θέματα της ημέρας που αξίζουν την προσοχή σου έστω για ένα λεπτό. Βρίσκεται ο Θανάσης Βυσκαδουράκης. Έχει μετακομίσει εκτός Αθήνας, όπως λέει σήμερα στο pop-up, και εξηγεί πόσο έχει αλλάξει η ζωή του. Η ζωή μετά του Αρκά συνεχίζεται όλα τα Σαββατοκύριακα το Απρίλιο, γιατί μια παράσταση που ξεχώρισε ιδιαίτερα. Ναι, αγαπήθηκε πάρα πολύ από τον κόσμο. 2 χρόνια. Είμαστε πολύ ευτυχισμένοι. Παίζει κάθε Σαββατοκύριακο στο ίντερνετ. Έχει κάνει πολλά επαγγέλματα, ε. Ναι. Καμαρινάκιας, δε σερβιτόρος. Τα πάντα. Τσιλιαδρός, εργατοπαιδική λέσχη. Οικοδομή. Είναι αυτό που λένε, περίμενε, έτσι, η αδόρωστη είναι αυτό που λένε... Χριστούγεννα, ρε παιδί μου. Ναι. Πέσανε οι άλλοι στο γαλλικό τα ζάρια. Εγώ, γιατί ήταν όλα παράνομα. Κατέβαζα το ρόλο, μην μας την πέσει η αστυνομία, δηλαδή. Εντάξει, εγώ τώρα αετός. Αυτοφοράκιας υπήρξες. Όχι, όχι. Πώς είναι άλλοι όχι, που... γιατί θα στεναχωρήσω. Είχα μια περηφάνεια για τον εαυτό μου. Από μικρό παιδί ήθελα να είμαι έντιμος. Δεν ξέρω, από όταν δραπέταψα από το ορφανοτροφείο ήθελα να είμαι έντιμος, να είμαι καθαρός, να μην κλέβω, να μην ρουφιανεύω και το είχα πάντα. Και αν με πιάσουν σε κάτι παράνομο που κάνω, και γι' αυτό έφυγα από αυτή τη δουλειά. Δεν έκατσα πολύ. Εγώ ένα χρόνο καραντίνα δεν ζω στην Αθήνα. Ξέρω, είσαι στην Καρδίτσα. Στην Καρδίτσα, στο βλογό. Μας έχω πάρει άπειρα τηλέφωνα για να βρεθούμε. Ναι, και όλο κατέβηκα τώρα μόνο για τον Bachelor 4. Ο ρόλος σου θα είναι ο ίδιος. Ωραίος. Είναι ο Κέι της παρέας. Αισθάνομαι ότι τα δίνεις όλα για τον Ιερώνυμο. Ότι είσαι μπαμπάς που αφιερώνει πολύ χρόνο στο παιδί του. Ναι, νομίζω ότι από τότε που ήρθε στη ζωή μου και αυτός και η Κατερίνα μόνο ευτυχία μου έχουν φέρει. Ξέρεις τι, γιατί για έναν άνθρωπο σαν και εμένα, τώρα που μεγαλώνω και πάντα ευγνώμονω το Θεό, δεν είπα ποτέ τη λέξη μπαμπά, δεν είπα ποτέ τη λέξη μαμά, παππού, γιαγιά. Και τώρα έχω το γιο μου να κοιμόμαστε αγκαλιά, να ξυπνάμε αγκαλιά. Και ο γιος μου μου καταπίνει τον εγωισμό, με βάζει και καταπίνει τον εγωισμό μου. Δηλαδή προηγείται ο γιος μου, η γυναίκα μου και τρίτος εγώ. Που εγώ μέχρι τώρα, μέχρι τα 47 πριν παντρευτώ, ήταν όλα για πάρτι μου. Δηλαδή όταν κλείσω τα μάτια και πάρω την αγκαλιά και γυρίσω το γιο μου, το κορμί του εδώ, το στήθος του, ή τον ποπίνο του που λέγω να τον δαγκώσω. Δηλαδή λες, Θεέ μου, τι άλλο να ζητήσω. Δηλαδή και με τα λίγα ρε παιδί μου θα περάσουμε. Λέω στη γυναίκα μου, παίρναμε δύσκολα τώρα και οικονομικά, ένα χρόνο πανδημία. Να τη βρούμε την άλλη. Να, κάτσαμε ένα χρόνο στο χωριό. Με τα κατσίκια, τις κότες, τα χωράφια, τα κουνούπια. Γεμίσαμε ψήλους εδώ, με φάγανε. Αλλά έτσι είναι η ζωή εκεί. Έξαλλη, Κατερίνα, έξαλλη, ε. Τι καθόμαστε. Λέω, δεν καθόμαστε για σένα, λέω, Κατερίνα. Καθόμαστε για το μικρό. Γιατί... Εσύ όλο βολεύε. Γιατί έχουμε άνθρωπος που με... Είσαι εύκολο... Έχω μάθει στη χλίδα. Αυτό. Έχω μάθει και κάτω. Δηλαδή τώρα ξεκίνησα να κοιμάμαι σε στρώμα θαλάσσης. Το έχω κρατήσει ακόμα. Όταν μου λέει ο πατέρας μου, εκεί θα κοιμάσαι. Επιστρέφω μετά από 13 χρόνια στο ορφανοτροφείο και κόμπλαρα. Και τώρα έχω την κρεβατάρα μου, κοιμόμαστε και τρεις, να μου πεις, κακομαθαίνω το γιο μου. Χεστικά.